Εντυπωσιασμένος από την υποδοχή που του επεφύλαξαν οι φύλαθοι του Άρη, εμφανίστηκε ο Ουίλις Σόλομον, ο οποίος έφτασε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Ο δεύτερος ξένος των Κίτρινων στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει τη νέα του ομάδα να επιστρέψει σε επιτυχίες, ενώ εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Πρώτη εντύπωσή μου ήταν το καλωσόρισμα των οπαδών του Άρη, ήταν εντυπωσιακό και μετά από εκεί θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να κερδίζει η ομάδα. It's a great history playing for this basketball club and the team is a great team and history of winning and that's what I'm here to do. Γνωρίζω είναι μια ομάδα που έχει ιστορία, έχει παράδοση και εγώ θα κάνω ό,τι περνάει πάλι από το χέρι μου για να συνεχιστεί αυτή η παράδοση. Clavarius came with me with a great opportunity and you know, I look forward to playing with them and I feel good about this decision. Για μένα είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσω και την τύχη μου αλλού, να δω πώς πάνε τα πράγματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και μετά από εκεί μου έκανε ο Άρης μια πολύ καλή προσφορά και την δέχτηκαν. Ο Αντώνης Φώτσης, συμπαίκτης του Σόλομον πέρσι στους Memphis Grizzlies, έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σημαντικό ρόλο έπαιξε και η προσφορά που κατέθεσε η διοίκηση του Άρη στον 24χρονο παίκτη. He told me all about it. It's a great league. They have great players here. And I'm looking forward to playing with my basketball team, Club Aris. Ο Αντώνης είναι πολύ καλός προσωπικός φίλος. Ανυπομονώ να τον εδώ στη διάρκεια της χρονιάς φέτος εδώ στην Ελλάδα. Ήδη έχω ενημερωθεί ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ καλό και πολύ σκληρό. Ο Αμερικανός playmaker θα ενσωματωθεί αύριο στην υπόλοιπη αποστολή που προετοιμάζεται στο Μέτσοβο.